Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις με την βοήθεια του κυρίου Μάριο Ευθυμιόπουλου, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο ΠΑΦΟΥ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία και ασφάλεια πάνω απ' όλα. Με υγεία και ασφάλεια, ακριβώς αυτό. Να ξεκινήσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Να δούμε ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στις τελευταίες ημέρες, στις τελευταίες ώρες στην ουσία. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για το αν τελικά έπρεπε να γίνει εκείνη η δήλωση του βουλευτή, ο οποίος βεβαίως μίλησε την επιστημονική του ιδιότητα, ο κύριος Ρήγος, για την συνθήκη της Λοζάνης. Αν θα μπορούσε δυνητικά να αποδειχθεί επικίνδυνη ή επιζήμια, ή αν έχει βάση ότι είναι μια παροχημένη κάποιες εκ των διατάξεων της συνθήκης αυτές, τέτοιου είδους δηλώσεις προκαλούν κινδύνους. Τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένες πολιτικές πραγματικότητες οι οποίες λένε ότι όταν αντιπροσωπεύεις μία κυβέρνηση και μία χώρα, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία κανονικά δεν πρέπει να τα συζητήσεις. Είναι επιστήμονας, είναι συνάδελφος, είναι καλός επιστήμονας, είναι καλός συνάδελφος. Και αυτό που ήθελε να πει ήταν ουσιαστικά ότι η συνθήκη της Λοζάνης, ίσως ο όρος παροχημένη είναι λάθος, ήταν όρος, δεν χρειαζόταν να το πει. Ήθελε να πει όμως ότι από τη συνθήκη της Λοζάνης παίρνουμε αυτά τα οποία είναι τα συμφέροντα της Ελλάδος σήμερα και τα χρησιμοποιούμε αναλόγως. Ωστόσο, υπάρχει πολύ διαφορετικός επικοινωνιακός τρόπος να πει σε ένα ζήτημα και υπάρχει και μια πολύ πιο βαθιά ουσιαστική συζήτηση για τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν χρειάζεται να γίνει στο επίπεδο των μέσων ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να ζητάει κάποιος και να ρωτάει για τη συνθήκη της Λοζάνης και να βγαίνουμε εμείς ή οποιοδήποτε εμείς από επιστήμονες, δημοσιογράφους και οτιδήποτε και να μιλάμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος για τα ζητήματα της Ελλάδος και συνεπώς δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Τώρα, εάν θέλει η οποιαδήποτε άλλη χώρα να συζητήσει τη συνθήκη της Λοζάνης, η απάντηση είναι, συγγνώμη θα το πω έτσι και πολύ απλά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα ιστορικό γεγονός, ένα γεγονός το οποίο προϋποθέτει διάφορα ζητήματα και να πούμε επίσης ότι καταπατήθηκε πολλές φορές από την Τουρκία ο τρόπος με τον οποίο ορίζει η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, η επίθεση στην Κύπρο και η ουσιαστική απόφαση της Ελλάδος να ενισχύσει τα δικά της τα νησιά έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε σε μια γειτονία που ο γείτονας δεν είναι ειρηνοποιός, δεν υπάρχει ειρήνευση στην περιοχή όταν αναφέρεται η Τουρκία μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης, ιστορικό γεγονός, σημαντικό γεγονός, είναι ένα γεγονός το οποίο διαμορφώνει μοντέρνα εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο και δεν είναι ποτέ παροχημένη, ούτε πρόκειται να γίνουν παροχημένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μελέτες μάλλον τη συνθήκη της Λοζάνης. Αντιθέτως, η συνθήκη της Λοζάνης δεν πρέπει να γίνει εργαλείο ούτε επιστημονικής πολιτικής επικοινωνίας στην παρούσα φάση διαμέσου ενημέρωσης, ακριβώς γιατί γνωρίζουμε ότι η Τουρκία το παίρνει και το διαστρεβλώνει. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο, το ότι μια δήλωση τέτοια θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο σε μια δυνητική μελλοντική περίπτωση. Και ένα Όχι, δεν νομίζω. Απλά θα γίνει πολιτικό εργαλείο επικοινωνίας. Μάλιστα. Και δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο όπου κάνουμε δημόσιες κρίσεις όταν δεν γνωρίζουμε ορισμένες πραγματικότητες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ας πούμε την βιωσιμότητα της εξωτερικής πολιτικής μιας χώρας χ. Από εκεί και πέρα δεν έπρεπε καν να συζητήσουν χθες την συνθήκη της Λοζάνης. Δεν έπρεπε καν να φτάσει η συζήτηση εκεί πέρα καθόλου. Ναι, κατανοητό. Να έρθουμε στην σημερινή εικόνα των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Τελευταίο στάδιο της υπόθεσης αυτής ήταν η επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν, η υπογραφή αυτού του μνημονίου, της διακήρυξης και των συμφωνιών που περιέλαμβανε. Σχολιάστηκε εντόνως και από τη μία και από την άλλη πλευρά ως αντικείμενο, ως αποτέλεσμα των επαφών. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα η οποία διαμορφώνει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της απέναντι γενικότερα στη Μέση Ανατολή
γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πλαίσια με τα οποία ουσιαστικά πρέπει να πορευθεί αυτή, κοιτάζει τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πώς πορευόμαστε εμείς με τα δικά μας τα εθνικά συμφέροντα. Και αυτό που ίσως έχω γίνει κουραστικό σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ότι με ενδιαφέρει πώς εμείς θα πορευτούμε. Εγώ τα βλέπω αυτά τα πράγματα ως ότι αυτοί δρούν και εμείς αντιδρούμε. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Ακριβώς γιατί γίνονται, όπως είπατε και στην προηγούμενη ερώτηση, τέτοιου είδους πολιτικά, επικοινωνιακά λάθη, τα οποία δεν πρέπει να γίνουν. Άρα, εμένα η δικιά μου η απάντηση απέναντι σε όλα τα ζητήματα είναι η πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ποια είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Ελλάδος, ποιο είναι το στρατηγικό βάθος της Ελλάδος απέναντι σε όλα τα διεθνή ζητήματα και τα περιφερειακά της, και ποια είναι η βαριά μηχανία, η τεχνολογία, η τεχνογνωσία η οποία εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε μια οικονομία κυκλικά ανωδική απέναντι σε όλα τα επίπεδα και την άμυνα και την εξωτερική πολιτική που θα προδιαγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε εμείς τη διαπραγμάτευση στον κόσμο. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που κάνουμε είναι να αναλύουμε τα γεγονότα ως ένα δεύτερο ή τρίτο μέρος, αλλά όταν έρχεται η ώρα να παίξουμε τον αντίστοιχο ρόλο για την επίλυση βασικών ζητημάτων, χρειάζεται να έχουμε μία όχι μόνο ισχυρή κυβέρνηση, αλλά και ισχυρή κοινωνία. Ποιος ρόλος είναι αυτός, εάν θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την πολιτική προσέγγιση της Ελλάδας ως πολιτική κατευναυσμού ή είναι διαφορετική η προσέγγιση και υπό ποιες συνθήκες διαπραγματεύονται οι δύο χώρες, αν η χώρα μας την περίοδο αυτή μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύως λόγω των γενικότερων γεωπολιτικών συνθήκων. Κοιτάξτε, η Ελλάδα ανέκαθεν βρισκόταν γεωγραφικά σε μια θέση πολιτικής ισχύως. Όπως επίσης είναι και η Κύπρος. Και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πάρα πολύ σημαντική σαν γεωγραφική τοποθεσία, κυρίως και τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να φτιάξουμε τη δική μας πολιτική ατζέντα, τη δική μας ιστοριογραφία, το δικό μας βάθος με το οποίο να φύγουμε από τα αμυγώς σημαντικά ζητήματα τα οποία μας ταλανίζουν αυτή τη στιγμή, με ποια έννοια, να βρούμε λύσεις οι οποίες να αναπτερώσουν την ελληνική εξωτερική πολιτική και η ελληνική εξωτερική πολιτική και άμυνα να παίξουν καθοριστικό ρόλο με τις διεθνείς δυνάμεις. Αυτό που μπορώ να σας πω από όσο παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που γίνεται υπάρχει μια προσπάθεια αναζωπήρωσης της μεγαλύτερης ιδέας μιας οντότητας, μιας Ελλάδος σε διεθνή με μια διεθνή υπόσταση ακόμα πιο ισχυρή από αυτή που είναι εκτός των ευρωπαϊκών ορίων αλλά και εντός του ευρωπαϊκού της ρόλου που έχει η Ελλάδα, η οποία όμως χρειάζεται να ενισχυθεί, γιατί η Τουρκία παίζει αυτή τη στιγμή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όρους και δεσμούς. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών έχει κάποιους όρους με τους οποίους μπορείς να εξειδανικεύεις την εξωτερική σου πολιτική και άμυνα. Δεν ασκείς πολιτική μόνος σου, ασκείς πολιτική με συνέτερες χώρες. Άρα λοιπόν η Τουρκία, η οποία παίζει μόνη της και διαμορφώνει και διασφαλίζει την εξωτερική πολιτική για τον εαυτό της, έχει το ρίσκο ότι μπορεί να βρεθεί μόνη της. Έχει και το ρίσκο όμως ότι μπορεί να βρεθεί μεταξύ μεγάλων ή των μεγάλων παγκοσμίων δυνάμεων. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα έχει την ευρωπαϊκή της πολιτική και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η καρδιά της Ευρώπης. Και βεβαίως η Ελλάδα πρέπει να παίξει ρόλο τόσο εντός της Ευρώπης όσο και εκτός. Ούτως ώστε να είναι όχι μόνο πυλώνα σταθερότητας στα χαρτιά, αλλά πυλώνα σταθερότητας την πράξη. Και εκεί είναι που θα πρέπει να κάνουμε εμείς μια τομή, να πούμε τι σημαίνει πρακτική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας απέναντι σε όλα τα γεγονότα που γίνονται. Μπήκαμε μερικές μέρες εντός του 24 και είδατε τι γίνεται. Κλιματική αλλαγή, πόλεμοι, δολοφονίες σε τρίτες χώρες, βομβιστικές επιθέσεις. Στην Αφρική τα πάμε χειρότερα. Φωτιές. Συνεχείς συμμογενείς περιοχές σε όλη την πλευρά του πλανήτη. Καταλαβαίνετε ότι το 2024 είναι ζωφερό. Άρα θα τα καταφέρουμε το 2024. Αν τα καταφέρουμε το 2024, μπορούμε να θέσουμε έναν όρο και
και έναν ρόλο στην Ελλάδα, ο οποίο α πούμε να είναι διαπραγματευτικό, διαμεσολαβητικό για την επίλυση κάποιων ζητημάτων. Αυτό συνεπάγει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαπραγμάτευση, τη διαμεσολάβηση, τη διαμόρφωση παγκόσμια οικονομία, τη διαμόρφωση ισοζυγίων σταθερότητα και να συνεχίσει να είναι πυλώνα σταθερότητα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και εκτό, δίνοντα συγκεκριμένα μηνύματα και έχοντα ω σκεπτικό ότι εσωτερικά της Ελλάδος θα πρέπει η χώρα μας να χτιστεί από τη μία γωνία προς την άλλη σε όλα τα επίπεδα, να έχει τις αντίστοιχες υποδομές και τις υποδομές του μέλλοντος. Μάλιστα. Κρίσιμο ερώτημα. Η ιστορία θα δείξει την απάντησή του. Να ζητήσω και ένα σχόλιο για το χτύπημα στη Βηρητόμηση. Το αναφέρατε. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως θα προκαλέσει μια ευρύτερη ανάφλεξη και κάποιοι που το θεωρούν περιορισμένης ισχύως πρόκλησης νέων εξελίξεων. Τι πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, καταρχήν, με την 7η Οκτωβρίου, αν θυμάστε καλά, και μερικές μέρες μετά, είχε γίνει και ανακοίνωση του Ναζράλα απέναντι στο πώς θα πορευτεί η Χεζμπολά απέναντι στο Ισραήλ σε σχέση με τη Χαμάς. Και αν θυμάστε καλά, ο Ναζράλα είχε πει ότι εμείς δεν θα κάνουμε πόλεμο το Ισραήλ, αλλά παρόλα αυτά ανέκτησε όλες τις δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει τις επιθέσεις και να μην καλύπτεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πιθανώς γιατί γνώριζε ότι το Ισραήλ θα κάνει την πολιτική που κάνει και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα παίξουν βασικό ρόλο στο πόσες δολοφονίες γίνονται, για ποιο λόγο υπάρχει άμαχος πληθυσμός, για ποιο λόγο γίνονται αυτά που γίνονται. Έτσι λοιπόν προτίμησε να έχει μια χαμηλή πολιτική, όπως κάνουν όλα τα τρομοκρατικά καθεστώτα γενικότερα, δεν αναφέρουν τι θα κάνουν, απλά το κάνουν. Τώρα, να βγει ο Ναζράλα μετά από την δολοφονία του νούμερο 2 του πολιτικού σκέλους Χαμάς και να πει ότι θα κάνει επίθεση, το βλέπω λίγο προβοκατόρικο, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η πολιτική ψυχολογία η οποία ακολουθεί η Χεζμπολά. Συνεπώς, δεν θα πούνε, θα κάνουν. Mm-hmm. Αν κάνουν, ωστόσο, το Ισραήλ είναι έτοιμο να κάνει αυτό που απειλεί. Και μάλιστα έχουν βγει ήδη και έχει μιλήσει και η IDF και οι αρχηγοί τους, έχουν βγει και πολιτικά και είπαν ότι δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουν εναντίον της Χαμάς. Αυτό ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν. Τώρα, πού περιπλέκονται τα πράγματα. Πριν από λίγες ώρες είχε γίνει μια βομβιστική επίθεση στο Ιράν, ουσιαστικά σε μια συνάντηση για την μνήμη του στρατηγού του Σουλεϊμανί. Και υπήρχαν, από ό,τι κατάλαβα, περισσότεροι από 70 νεκροί μέχρι στιγμής και αυξάνεται ο αριθμός. Σε συνδυασμό με το Λίβανο, είναι 100% σίγουρο ότι κάποιος βάζει λάδι στη φωτιά για να υπάρχει μαζική ανταπόκριση απέναντι και εναντίον του Ισραήλ. Εδώ πέρα λοιπόν διαμορφώνονται διάφορα καινούργια δεδομένα. Θα δημιουργηθούν διάφορες συμμαχίες. Και αυτά θα προκρίνουν την οικονομία και την ανάπτυξη του εμπορίου και των διάβλων επικοινωνίας μαζί και την εφοδιαστική αλυσίδα για τα επόμενα χρόνια. Και το ξαναλέω, δυστυχώς φαίνεται ζωφερό το 24 και στην οικονομία και στο εμπόριο, γιατί δυστυχώς οι πόλεμοι δεν πρόκειται να κοπάσουν, αλλά αντιθέτως θα αυξηθούν και θα αυξηθούν με πολύ περίεργο τρόπο, με υβριδικούς τρόπους. Είπατε, και θα βλέπουμε μάχες σε διάφορες περιοχές. Είπατε θα εμφανιστούν, θα δημιουργηθούν συμμαχίες. Δεν υπάρχουν ήδη αυτές οι συμμαχίες, δεν έχουν παγιωθεί? Όχι, δεν έχουν παγιωθεί. Θα σου πω γιατί. Όταν το Ισραήλ άρχισε τον πόλεμο στην 7η Οκτωβρίου, ήταν ξεκάθαρο πόλεμο εναντίον της Χαμάς. Σήμερα, με όλες αυτές τις εικόνες που υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οποιοσδήποτε πολιτικός δεν μπορεί να δεχτεί το θάνατο του αμάχου πληθυσμού. Ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας. Σόφρονες άνθρωποι δεν μπορούν να το δεχτούν. Και είμαι σίγουρος ότι και οι Ισραηλοί δεν μπορούν να το δεχτούν. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να γίνει σαφές ότι η Χαμάς πρέπει να παραδοθεί, αν πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Η Χαμάς λοιπόν δεν θα παραδοθεί. Γιατί είναι μια τρομοκρατική ομάδα η οποία ζει μέσα από τις καταστροφές οι οποίες είναι αλλεπάλληλες στην Παλαιστινιακή περιοχή τα τελευταία χρόνια. Είναι φανατισμένοι, θα πολεμήσουν μέχρι τέλους, αλλά και το Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση θα πολεμήσει μέχρι τέλους. Γιατί αυτή τη στιγμή πλήττεται όχι μόνο η αξιοπιστία της ασφάλειας, αλλά αυτό που θα παίξει τις επόμενες εβδομάδες και θα το δείτε, είναι ότι το Ισραήλ θα παίξει το χαρτί της πολιτικής επικοινωνίας, όπου θα επικαλείται ότι εκτελεί
προστασία του δυτικού κόσμου απέναντι στον εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία, γιατί τα γκρουπ των τρομοκρατών γενικότερα πολλαπλασιάζονται αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, εκεί θα αναζητηθούν οι συμμαχίες και γραπτός και επιχειρησιακός. Ευχαριστούμε θερμά για την συζήτηση αυτή που είχαμε μαζί σας, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ελπίζω να την επαναλάβουμε στο εγγύς μέλλον. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Στη διάθεση σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.